Λιμνίδη, πύργο. Μετά από τον πύργο, έχει έναν δυο-τρία Τούρκο χωριά. Και ύστερα στα Κόκκινα και πάνω από τα Κόκκινα. Ένα λαό είναι βία. Έτσι σκέφτηκα την νύχτα που εφίαμε από το χωριό μας. Ήταν νύχτα, έτσι 7-8 εφίαμε. Την πρώτη φορά που εφίαμε στρέψιμα πίσω, πήγαμε πίσω στο σπίτι μας και την άλλη νύχτα πήγαμε πάλι έτσι κάτω-κάτω και είπα μας ποιον να φύγεται στα Κόκκινα. Και εγώ ήμουν 5 χρονών και είχα αδερφές μεγάλες, είχαν και εκείνη μωρά. Οι αδερφοί μου κράγαν δυο μωρά, ένα στο πίσω της και ένα στην αγκαλιά της. Και παρπατήσαμε και όλων με τον ποταμό, πήγαμε στα Κόκκινα. Που πήγα και είχα το πώς πήγαμε στα Κόκκινα έτσι. Γιατί να γυρίσεις στην μάπα, έτσι στην πέτρα, όχι μάπα. Παίρνει δυο λεπτά που κάτω στο ποταμό. Εμείς πώς έβγαμε, δεν κατάλαβα. Μπορεί να έχει έντρα τσινόν τον καιρό. Έτσι ένα λαόνι παρατηράς έτσι πάνω και τόσο. Τώρα δεν έχει τίποτα. Μόνο το σχολείο και ένα σπίτι που εμεινήσκαν οι δασκάλοι. Και όταν σκάλια μην είσαι μέσα, μόνο τζίνα έχει. Έχει γρώμα μπρέστη που μέσα και πάνω στην πάφο, που τον τρώτος. Τζίνον που μαραζεύω, γιατί πολλοί Ελληνοκύπροι δεν ξέρουν το 63. Πολλοί δεν ξέρουν. Νομίζουν που αρκέψαν στα 74. Αλλά εμείς που τα 63 που ζούμε τούτα και ξέρεις που ήμουν στα Κόκκινα, είμαστε ψαλημένοι που τα 63 ως 65 ως 74. Εμείς δεν μπορούμε να βγούμε από το χωριό πολλά εύκολα και φέρνουν μας φρούτα και μέσα καρπούζι και άλλα φρούτα που έρχεται οι στρατιώτοι, οι Ελληνοστρατιώτοι, εσμιλώναν τα από μέσα αν έχει όπλα. Και πιάνναμε το πορτοκάλι και έρθαν εσμίλα από μέσα στο πορτοκάλι. Και όλων εφοβούμαστε από τον πόλεμο. Και ακόμα εγώ φοβούμαι να ακούσω μια ουσέρα. Επίσης πια έναν θέατρο και που τα ψέματα έπιασαν έναν τα μπάντια και φώναξα εγώ γιατί σκότωσαν έναν στον άλλον και ήρθε μου σαν είναι αλήθεια γίνω. Το 1974 ζήσαν το πολύ Ελληνοκύπροι και γίνον το ξέρω. Γιατί έπια ένα σπίτι που ήμουν μωρόν, τέλειος, ήρθα για φοιτητένα και έπια στο Μόρφου. Και είχα που το γέμαν γράψαν και Kemal Ataturk, που το γέμαν που το γράψαν κοινων οι στρατιώτοι. Και εγώ αναμαράστεψα πολλά γιατί και αμέτε σκοτώσαν έναν Ελληνοκύπριο και γράψαν που το γέμαν του Kemal Ataturk. Δεν είναι καλά. Με οι Τούρκοι που κάμαν, με οι Ελληνοκύπροι που κάμαν. Δεν είναι καλά. Ναι, έστειλαν μπόμπες, πολλές μπόμπες. Αλλά εγώ ήμουν μωρόντιον των καιρών και δεν το ξέρα. Και εκείνες μπόμπες μετρούαμε τις με τα μωρά τα άλλα. Έναν, δυο και εκρούζαν τα γέντρα. Φορώμαι πως εκρούζαν. Μαραζεύκομαν, αλλά πάλι είμαστε μωρά και μετρούμε τις πόμπες και ατιμούμε ακόμα πως μετρούμε τις πεσύρναντες. Έτσι μωρά μωρά, εμείς φοβούμαστε, εμείς παίζαμε.